διευκρινήσει για το άνοιγμα των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντο αλλά και σε ερωτήματα που έχουν προκύψει σχετικά με την άρση των μέτρων έδωσε ο Υφυπουργό Ανάπτυξη Νίκο Παπαθανάση στον Α. Ο ίδιο αναφέρθηκε στι μετακινήσει των εργαζομένων που επιθυμούν να εργαστούν στα νησιά, μια και η καλοκαιρινή περίοδο είναι κοντά. Όπω είπε στην περίπτωση των επιχειρηματιών σε νησιά που θέλουν να προσλάβουν προσωπικό και να προετοιμάσουν τα μαγαζιά του για το άνοιγμα, ο υποψήφιο εργαζόμενο μπορεί να μετακινηθεί με μια βεβαίωση του επιχειρηματία. Έχουμε προβλέψει. Μπορεί να προσβληθεί κάποιο και με τη βεβαίωση του εργοδότη και με τη βεβαίωση από το εργάνη να ταξιδέψει και να πάει στο νησί. Ακόμη και για συνέντευξη με τη σχετική βεβαίωση από τον επιχειρηματία. Ο ίδιο μίλησε για ένα καλά οργανωμένο σχέδιο που περιλαμβάνει 7 στάδια, το οποίο χαρακτηρίζει απόλυτα σωστό ερωτηθεί γιατί δεν εφαρμόστηκε διαφορετική πολιτική στα νησιά που έχουν μείνει αλόβητα από την πανδημία. Για παράδειγμα, να μπορεί να λειτουργήσει το καφενείο ενό μικρού νησιού όπου δεν παρουσιάστηκε κανένα θετικό κρούσμα και παράλληλα δεν φτάνουν τουρίστε εκεί. Ο κ. Παπαθανάσης απάντησε. Όλα όσα γίνονται είναι σε συνεννόηση με ειδικού επιστήμονε. Για να αναπτυχθεί ένα μοντέλο που έχουν οι ειδικοί και η πολιτική προστασία απαιτεί κάποια δεδομένα που πρέπει να εισαχθούν. Θέλουν να ελέγξουν την πιθανή διασπορά. Είναι θέμα κάποιων μοντέλων που εφαρμόζονται. Όσον αφορά τον τρόπο που θα λειτουργήσουν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που διαθέτουν εξωτερικού χώρους, ο κ. Παπαθανάη αποσαφήνισε πως θα τηρούνται οι αποστάσει ασφαλείας. Η απόσταση των δύο μέτρων που πρέπει να τηρείται είναι από τραπέζι σε τραπέζι, όχι από καρέκλα σε καρέκλα. Ένα άτομο ανά τρία τετραγωνικά μέτρα σε εξωτερικό χώρο. Όσον αφορά τα καταστήματα οπτικών, ξεκαθάρισε ότι η χρήση μάσκα είναι σύσταση για τον πελάτη και όχι υποχρεωτική, όπω ισχύει για τον καταστηματάρχη. Σε ό,τι αφορά τι οργανωμένε παραλίε, ο κ. Παπαθανά τόνισε ότι και εκεί θα τηρείται η απόσταση των δύο μέτρων από ξαπλώστρα σε ξαπλώστρα, όχι στην ίδια παρέα λουωμένων, και όχι από ομπρέλα σε ομπρέλα. Προσθέτοντα ωστόσο πω είμαστε σε συζήτηση η απόσταση αυτή να γίνει στο 1,5 μέτρο. Θα υπάρξει τη διατίμηση στι μάσκε. Ο κ. Μητσοτάκη είπε ότι το μελετάμε. Όταν ξεκινήσαμε δεν υπήρχαν ούτε αντισεπτικά ούτε μάσκε. Στη συνέχεια ρυθμίστηκε το θέμα των αντισεπτικών και πλέον υπάρχουν σε πολύ χαμηλέ τιμέ. Όταν ξεκινήσαμε, υπήρχαν στο σύστημα που δημιουργήσαμε 500.000 μάσκε και σήμερα υπάρχουν 30 εκατομμύρια. Επίση, μεγάλε εισαγωγέ και μεγάλε παραγωγέ από ελληνικέ βιομηχανίε. Στην επισήμανση, ωστόσο, ότι 30 εκατομμύρια μάσκε μία χρήσεω δεν επαρκούν για όλο τον πληθυσμό, ο κ. Παπαθανάση τόνισε. Θα δούμε πολλέ πάνε μάσκε να χρησιμοποιούνται καθημερινά. Δίνονται σχετικά οδηγίε.